ο αναπληρωτής υπουργός προστασίας του πολίτη, ο κύριος Τόσκας. Να καλημερίσω τον υπουργό, να τον ευχαριστήσω που είναι μαζί μας. Θα τον δούμε, φίλες και φίλοι. Ταξιδεύει προς την περιοχή, προς περιοχή της Βορείου Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε υπουργέ. Καλημέρα, κύριε Αυτιά, από την όμορφη Θράκη, από την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη που κινούμε αυτή τη στιγμή, που έχει πράγματι καταπληκτικό καιρό και εδώ πέρα. Καταπληκτικό. Μακάρι και στα οικονομικά να ήταν αυτός ο καιρός. Άλλες φορές θα έλεγα στρατηγέ, τώρα λέω υπουργέ. Κύριε υπουργέ, τι νεότερα έχουμε σχετικά με την υπόθεση Κουμπουτσάκου? Είστε ο πλέον αρμόδιος, σιωπώ και απαντάτε. Κύριε Αυτιά, όπως λέμε με την ανακοίνωση που έχει βγει, έχει συλληφθεί από χτες βράδυ ένα άτομο που φαίνεται ότι έχει παίξει κύριο ρόλο στα επεισόδια και έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα τέσσερα. Ναι. Στα σπίτια των δύο εξ αυτών έχει γίνει και εισαγγελική έρευνα από χθες. Έχει φανεί ότι αυτά τα δύο άτομα ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, στον χώρο της Χρυσής Αυγής, και θα συνεχιστούν οι έρευνες και σήμερα. Προφανώς οι τέσσερις αυτοί εξαφανίστηκαν χθες για να μην προσαχθούν στο αυτόφορο, αλλά πιστεύουμε ότι σήμερα θα συλληφθούν. Είστε σε έναν δρόμο όπου όλοι επιζητούν να εξιχνιαστεί η υπόθεση αυτή. Ασφαλώς θα είδατε και εσείς τις εικόνες έξω από τη Βουλή. Θα το είδε και ο αρχηγός της αστυνομίας. Ζητήσατε εξηγήσεις από τον αρχηγό της αστυνομίας αναφορικά με τις αιτιάσεις της Νέας Δημοκρατίας ότι η αστυνομία κράτησε μια παθητική στάση εκείνη την ώρα? Έχουν δοθεί εντολές, ναι, όχι ακριβώς παθητική στάση, αλλά τέλος πάντων υπήρξαν παραλήψεις από ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Και έχουν δοθεί εντολές και αυστηρές οδηγίες, αλλά και εντολές για διοικητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραλήψεις και αδράνειες, που σίγουρα υπήρξαν οι αδράνειες. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, τα είδε όλος ο κόσμος. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διορθωθούν αυτές οι αντιλήψεις και οι πρακτικές, είτε της αδράνειας είτε όποιον άλλων πρακτικών έχουν εφαρμοστεί παλιότερα, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η αστυνομία να εξυπηρετεί τον πολίτη, να μην αφήνει τέτοια περιστατικά και να μην αφήνει τέτοιους άθλιους ανθρώπους ακραίων αντιλήψεων να εκμεταλλεύονται ειρηνικές διαδηλώσεις όπως ήταν οι συγκεντρώσεις, όπως ήταν η διαδήλωση των ποντίων. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάτι αλλάζει σε ό,τι αφορά την προστασία του πολίτη από τέτοιου είδους ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι πρέπει η αστυνομία να έχει ούτε παθητική στάση, ούτε στάση ανοχής, αλλά ούτε και επιθετική στάση. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζει τις εντολές που έχουν πάρει οι αστυνομικοί, να ενεργούν όπως στις αστυνομίες των προηγμένων χωρών και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, με σύνεση αλλά δυναμικά εκεί που χρειάζεται, και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε χωρίς να υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε περιθώρια κάποιοι να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά να τα ξεχάσουμε. Μάλιστα. Κάτι. Τώρα, νεότερα με τα άτομα τα οποία ψάχνετε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, θα έχουμε σήμερα συγκεκριμένα νέα στοιχεία? Μαθαίνω ότι χτενίζεται όλη την Αθήνα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Έτσι είναι, την Αθήνα και όχι μόνο, γιατί κάποιο άτομο είναι και η καταγωγή του εκτός Αθηνών. Ναι. Και σήμερα θα ερευνηθούν, όπως είπα, και τα υπόλοιπα σπίτια και θα ερευνηθούν και οι σχέσεις που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι πολιτικές σχέσεις ή άλλες σχέσεις εγκληματικές τυχόν. Γιατί, ξαναλέω, δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε κάποιοι να παρισφρύουν σε ειρηνικές συγκεντρώσεις, να εκμεταλλεύονται, να καπηλεύονται και τις συγκεντρώσεις αυτές και να δημιουργούν προβλήματα σε πολίτες, σε οποιοδήποτε πολίτη, πολύ περισσότερο σε εκπροσώπους του Κοινοβουλίου. Κύριε Υπουργέ, αν θέλετε απαντάτε στο ερώτημα, και ξέρω ότι απαντάτε πάντα. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε
απευθείας ενημέρωση από εσάς για το συμβάν. Είναι η υποχρέωσή μου να παρέχω συνεχή ενημέρωση στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό και, στους συναρμόδιους υπουργούς. Ναι. Είμαστε σε επικοινωνία με όλη την κυβέρνηση. Κάνω τη δουλειά μου εκεί που με έταξε ο Πρωθυπουργός. Και να είσαστε σίγουροι ότι ανοχή θα υπάρχει εκεί που πρέπει, αλλά όχι εκεί που δεν πρέπει. Και σε τέτοιες περιπτώσεις, σε περιπτώσεις όπως η προχτεσινή, δεν υπάρχει περίπτωση να δείξουμε ανοχή. Όμως, στην αστυνομία υπάρχουν και δυνατότητες και άξιοι άνθρωποι και προβλήματα τεράστια. Γιατί κάποιοι τα παλιότερα χρόνια, όχι πολύ παλιότερα χρόνια, ασχολούνταν περισσότερο με τα ρουσφέτια και με τις κάρτες δαχτυλίου και λιγότερο με τη βελτίωση της αστυνομίας. Σε αυτή την κατεύθυνση εγώ δεν πρόκειται να πάω στον δρόμο των ρουσφετιών, εγώ θα πάω στον δρόμο της βελτίωσης της αστυνόμευσης. Αυτές είναι εντολές Τσίπρα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Αυτές είναι εντολές της κυβέρνησης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά και για αυτή την επικοινωνία. Το θέμα είναι σε εξέλιξη. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, εδώ είμαστε και θα ξαναλέμε. Καλό ταξίδι. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Αυτιαγή. Αυτά λοιπόν από τον αναπληρωτή υπουργό προστασίας του πολίτη. Συγκεκριμένα λόγια. Φίλες και φίλοι, το θέμα είναι στην δικαιοσύνη. Ποτέ πια τέτοιες εικόνες. 9 και